κυβερνητική εμπειρία. Συνεργασίες, βέβαια. Το μνημόνιο. Δεν μου αρέσει η λέξη μνημόνιο εμένα και δεν μου αρέσει και σαν πολίτη πέντε χρόνια. Έτσι καταγραφεί πλέον. Ναι, είναι μια δανειακή σχέση η οποία περιέχει κάποια μέτρα διαρθρωτικά, έτσι τα λέγαμε και έτσι πρέπει να είναι. Απλώς είναι ένα μνημόνιο συνεννόηση ότι πρέπει να κάνω εγώ και τι πρέπει να κάνει εσύ. Η δανειακή σύμβαση δεν προβλέπει πολλές φορές. Πριν σε δάνειο τράπεζα, τι θα κάνει. Η δανειακή σύμβαση δεν το προβλέπει ποτέ η κανονική. Αυτά τα λέμε χρόνια τώρα. Δηλαδή, μα και σε τράπεζα πάρει ένα δάνειο. Αν δάνειο είσαι αξιόχρονο, θα πάρει ένα σπίτι και συγχρόνω σου βάλει και ένα μνημόνιο ότι δεν θα πα ποτέ διακοπέ, θα τρώσει πασολάδα και θα σε πουλήσω. Και θα σε κάνω πιο φτωχό από ό,τι όταν σου δώσω το δάνειο για να πάρει το σπίτι. Γι' αυτό είναι μνημόνιο. Αυτό είναι η λάθος συνταγή τη πενταετία. Και γι' αυτό δημιούργησαν, αν θέλετε, όλα αυτά τα εφεσιακά μέτρα. Το εφεσιακό αποτύπωμα που είναι πάνω από 58 δις, τη μείωση του ΑΕΠ, την ανεργία, το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Θα μας τα πει και ο φίλος ο Βασίλης, αν ερωτηθεί για τα σχετικά τα στατιστικά, τα ξέρουμε όλοι. Μας δώσει το λογαριασμό τώρα. Ήρθαμε το Γενάρη. Ήρθα σε όλους σας το λογαριασμό. Και δυστυχώς ο λογαριασμός ήρθε, εάν δεν γινόντουσαν εκλογές, όπως το λέω πάντα, 25 Ιανουαρίου, και ήταν οποιοδήποτε κυβέρνητη σήμερα, εγώ, ο Βασίλης, ο Μάκης, οποιοδήποτε, θα έπρεπε να πληρώσει τα επόμενα 3 χρόνια μνημονιακά χρέη, τα οποία όπως λέμε θα έχουν και μνημόνιο, αλλά τα χρέη εδώ, τι δάνεια θα χρειαζόταν εκτός αγορών, 54 δις. Δηλαδή το 86 πλαφόν που παίρνουμε τώρα, τα 54 είναι καταγεγραμμένα και από τους δανειστές και από εμάς, πηγαίνουν σε εξυπηρέτηση χρέους 33 και 18 κεφάλαιο και 18 τόκι, από μνημονιακά χρέη νέα χρέη. Όχι παλαιότερα του 10, νεότερα του 10. Άρα, οι κυβερνήσεις οι οποίες πήγανε στις εκλογές το Γενάρη, οι κυβέρνησεις του κ. Σαμάρα, αν θέλετε, και του κ. Βενιζέλου, ή δεν ξέραν όλη την αλήθεια, ή ξέραν τη μισή αλήθεια, δεν την είπαν όλοι. Εμείς, και εγώ ειλικρινά, δεν ήξερα όλες αυτές τις ανάγκες της τριετίας, τις οποίες τις είδα σαν υπεύθυνος οικονομικών όταν μπήκα και τις είδα το πρώτο δίμηνο, αν θέλετε, στην επίσκεψή μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στον ΟΔΗΧ. Τι θέλω να πω εδώ, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, όταν λέμε μνημόνιο, υπήρχαν μέτρα τα οποία είχαν συμφωνηθεί τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο του 2014 είχε υπογραφεί στην έκθεση την 151 του ΔΝΤ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα μέτρα της διετίας ήταν 11 δις. 11 δις ήταν τα μέτρα της διετίας, δεν υπήρχε email χαρδούβελη. Αυτά επειδή κάποιος αν δεν διαβάσει και δεν τα βγάλει, δεν τα μαθαίνει ο κόσμος. Πρέπει να τα λέμε και αυτά είναι αποδεδειγμένα γιατί είναι ήδη δημόσιες εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι θέλω να πω. Ναι, το 7μηνο πέρασε ο χρόνος, έγινε ένα τεράστιο θέμα, αν θέλετε παγκόσμιο, για καλό της Ελλάδος. Γιατί να θυμίσω ότι ήμασταν το 9 το νούμερο ένα θέμα παγκόσμια, αλλά σαν παταχτσίδες, τεμπέληδες και τζαμπατζίδες. Και μαζί τα φάγαμε, που δεν ήταν καθόλου έτσι. Τώρα γίναμε για ένα καλό, ότι έγινε πρώτο το θέμα, μειώθηκε το χρέος και θα μειωθεί, έγινε το νούμερο ένα στην ατζέντα όλων. Και από την μεριά του Τραντίβου και στην άλλη θα μειωθεί. Και αυτό είναι η απλή απόδειξη, να σου το πω, Μάκη, ότι από τη στιγμή που αποδέχονται χαμηλότερα πλεονάσματα ετήσια και γνωρίζοντας από πριν ότι το πλεόνασμα του χρόνου πηγαίνει και πληρώνει μόνο τους στόχους εξυπηρέτησης κάθε χρόνο. Τα μέτρα άλλο, αυτά που άρα είναι αυτόματα μειωμένο. Μπορεί να τα αντέξει η κοινωνία. Τα μέτρα αυτά είναι δύσκολα και είναι. Ειδικά η φορολογία. Τα φορολογικά, κοιτάξτε, τα φορολογικά είναι φωτιά. Το λάθος ποιο είναι στις Ευρώπης. Ότι περιμένει από το φορολογικό έσοδο να πληρωθούν δημόσια χρέη. Αυτό χρηματοοικονομικά, μακροοικονομικά δεν στέκει πουθενά στον κόσμο. Δεν μπορείς να φορολογείς για να πληρώνεις το χρέος. Φορολογείς για να εξυπηρετείς ανάγκες του κράτους και αν σου περισσεύει και αν είσαι υγιής οικονομία και ανταγωνιστική, δανείζεσαι. Να το ανακυκλώσεις. Καμία χώρα δεν μειώνει το χρέος. Μόνο ανακυκλώνουμε το χρέος μας. Όσο καλύτερη οικονομία έχουμε, τόσο φτηνότερα δανειζόμαστε για να έχουμε μικρότερο κόστος τόκου να αλλάξουμε το παλιό χρέος που λύγει με ένα καινούριο. Αλλά τι λέμε, ότι είναι δύσκολο, αλλά να θυμίσουμε εδώ ότι τα δύο προηγούμενα μνημόνια, τα είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι καταγεγραμμένα και στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Τα μέτρα ήταν πάνω από 40 δις σε δύο χρόνια. Και τώρα μιλάμε στην τριετία για 9, με αιρέσεις αυτό το μνημόνιο ότι αν, όπως είπε ο κ. Αλεξίδης και εγώ στην εισήγησή μου στη Βουλή, πλακώσουμε και βάλουμε παντού και διαρθώσουμε αυτό το κράτος. Με την άτιμη την κινητικότητα, θα μετέφερε τη λέξη, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο δημόσιο γιατί είναι χαοτικό. Θα το πω. Είναι λάθος φτιαγμένο το σύστημα. Δεν μπορώ να πάρω 500 άτομα να στείλω το καλοκαίρι για να κάνω προληπτικό έλεγχο στο ΦΠΑ στα νησιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ ούτε να προσλάβω, ούτε κινητικότητα να κάνω, ούτε ΕΣΕΠ να πάρω. Φέρνω την κυρία Βαλαβάνη. Γιατί λέω, χωρίς το έσοδο. Ο άλλος θα σου πει, φέρε μου έσοδο. Χάνεις 3 δις το χρόνο ΦΠΑ. Θα μας τα πει ο Βασίλης ίσως καλύτερα. Πώς θα τα μαζέψεις. Όταν έρχεται η κυρία Βαλαβάνη στη Βουλή και μου λέει, κύριε Καμένε, σε ερώτησή μου σχετική, θα προσλάβω τους περσινούς του ΑΣΕΠ για να κάνω προληπτικό έλεγχο το φθινόπωρο βασινό μου. Μα δεν είναι προληπτικό το φθινόπωρο, τη λέω, είναι χειμώνας. Έχουν φύγει 5 μήνες το καλοκαίρι. Αυτό το κράτος θέλει
εκ βάθρων αλλαγή. Εγώ το λέω σαν άνθρωπος της αγοράς. Ακόμα δεν έχω γίνει πολιτικός. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι τόσο άπειροι οι νόμοι, η εμπειρότερη από πολιτική. Όχι, είναι η πολιτική, είσαστε τώρα, δεν είναι. Εντάξει, ναι, αλλά. Πολιτική θα γυρνάει. Πήγαμε λάθη των τραπεζών. Να πω κάτι άλλο για τους επιχειρηματίες. Όποιος ήταν στον Τηρεσία δεν του δίνανε POS. Για ποιο λόγο τους λέω στην Ένωση Τραπεζών? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ένας που είναι στην να μην έχει POS. Γραφειοκράτες. Εκεί φαίνεται, δείχνει πως είναι καουμπόι. Μα είναι δυνατόν. Μα και το καταλάβαν και το αλλάξανε. Έκανα όμως παρέμβαση. Δεν έχω καμία επαφή. Σου λέει, εγώ είμαι το αφεντικό. Θα προσκυνήσει, δεν θέλει. Ναι, και στον Τηρεσία με τις επιταγές, τα είπαμε πριν με τον Βασίλη. Πρέπει να το γυρίσουμε το ζήτημα, γιατί ο κόσμος πρέπει να πιστεύει στην κυβέρνηση. Και να πω και κάτι. Οι εκλογές αυτές, για μένα, όπως έχω κάνει και δημόσια δήλωση κατά του δημοψηφίσματος, έχω κάνει και δημόσια δήλωση, δεν έπρεπε να γίνουν τώρα εκλογές. Είναι η BlackRock μέσα στις τράπεζες, τις οποίες έχουμε χρυσοπληρώσει, είναι δικές μας, τα λεφτά μας, τα δισεκατομμύρια, τα οποία γλιτώσαμε από το να γίνουν 0, όχι τα ευρωδραχμές επί 700, θα γινόταν 0 την άλλη μέρα η κατάθεση στην αταχτή χρεοκοπία. Και μέχρι 15 Οκτωβρίου, το αποκαλύπτω τώρα ή 20 το αργότερο, θα έχουμε τα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι 8 με 12 δις οι ανάγκες. Όχι 20-25 που λένε. Όχι. 8 με 13, αλλά δεν θα φτάσει στα 13. Τι θέλω να πω. 25 έχουν προγραμματιστεί στο δάνειο. Συγγνώμη. 25 έχουν υπολογιστεί. 25 είναι το πλαφόν. Αυτό το δάνειο δεν είναι δάνειο. Είναι μια αίτηση για ένα πλαφόν. Δεν υπάρχει. Έχουν εκταμιευτεί 10 δις, τα οποία είναι, και πάλι για να ξέρουμε και κλείνω, δεν είναι ποτέ μετρητά. Γιατί αν ήταν μετρητά θα μπαίνουν όλοι φυλακοί. Το 1% που χρεώνουν είναι έξοδα εκταμίευσης, γιατί μας δίνουν ομόλογα του ESM. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, είναι ένα πλαφόν. Αν το χρειαστείς θα το πάρεις. Δεν σημαίνει ότι θα αποκρατικοποιήσω 2,5 δις που λέει. Έτσι, γιατί και το μέρος των αποκρατικοποιήσεων πηγαίνει στο χρέος. Έχεις μαξιλάρι όμως. Έχεις το μαξιλάρι και σου λέει πάρ' το μαξιλάρι. Αυτό είναι το καλό αν θέλεις. Και συγγνώμη από τους τηλεθεατές, δεν θέλω να παραεξηγηθώ, αλλά το καλό είναι ότι έχει την αίρεση ότι άμα μου φέρεις έσοδα, μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι του ΦΠΑ πίσω. Μπορείς να κάνεις κάτι για τη φορολογία από το 26 στο 29. Μπορείς να πάρεις πίσω το 23 από τα φροντιστήρια. Γιατί όπως είπα και την άλλη φορά και κλείνω, Βασίλη, αυτό όμως, ότι το 23 θα στείλει όλα τα μαύρα. Δημήτρη, μια και είπες αυτό. Αυτή η αγορά δεν θέλουμε άλλα μαύρα. Από εσωτερικές πληροφορίες ότι η κυβέρνηση το πρότεινε. Εγώ είναι λάθος. Δημιουργεί μαύρα αυτό. Δημιουργεί το φοιτητή στο σπίτι των άνεργων να δίνει μαύρα η οικογένεια για το φροντιστήριο. Κάποιοι μεσολάβησαν, κάποιοι είχαν συμφέροντα. Διαφωνώ. Στον χώρο αυτόν. Και εδώ κοιτάμε να μην διευκολύνουμε την συναλλαγή η οποία δεν αποτυπώνεται φορολογικά. Όχι συναλλαγή, όχι τη συναλλαγή, τη φορολογική εννοώ. Κύριε Κορχίδη, η αγορά τι ψηφίζει?